Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Πολλές υλικές ζημιές άφησε πίσω του η κακοκαιρία που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής στα Ιωάννινα. Με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν κάποιες περιοχές του νομού Ιωαννίνων. Ας δούμε κυρίες και κύριοι το σχετικό ρεπορτάζ. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η έντονη και μεγάλη σε χρονική διάρκεια η ακατεγίδα που σάρωσε το λοκαμνοπέδιο εχθές των Ιωαννίνων. Δεκάδες εκκλήσεις που δέχθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία για σπίτια που πλημμύρισαν κυρίως χαμηλά σημεία της πόλης, αλλά και στο Νεοχωρόπουλο. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, με τα εντονότερα προβλήματα να σημειώνονται στη Μακαρίου, στο ύψος του παιδικού σταθμού. Και της πυροσβεστικής, ο δρόμος έγινε απροσπέραστος με το ύψος του νερού στο οδόστρωμα να ξεπερνά το μισό μέτρο. Παρόμοια ήταν η κατάσταση και σε ένα τμήμα της Γαριβάλδη, όπου ακινητοποιήθηκε και όχημα λόγω του νερού που συγκεντρώθηκε στο οδόστρωμα. Μικρότερης έκτασης ήταν τα προβλήματα που καταγράφτηκαν και σε πολλά άλλα σημεία της πόλης, καθώς τα φρεάτια συγκέντρωσαν φύλλα δέντρων και άλλα αντικείμενα με αποτέλεσμα σε πολλά σημεία να κλείσουν. Η πόλη που για μέρες ζούσε τον καύσωνα βρέθηκε αντιμέτωπη με τη σφροδρή καταιγίδα και τα προβλήματα που αυτή προκάλεσε. Κάτω από τα νερά βρέθηκαν και σπίτια στην περιοχή του Βοτανικού μετά τη σπορδή καταιγίδα που χτύπησε το λεκανοπέδιο το απόγευμα της Κυριακής στα Ιωάννινα. Οι άνθρωποι είδαν από τη μια στιγμή στην άλλη τις κατοικίες τους να πλημμυρίζουν και οι ίδιοι να είναι ανήμποροι να κάνουν το οτιδήποτε. Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχθηκε δεκάδες κλήσεις για πλημμυρισμένα σπίτια με τα σοβαρότερα προβλήματα να καταγράφονται στο Βοτανικό. Άμεσα βρέθηκε στο σημείο κλιμάκιο από την πολιτική προστασία της περιφέρειας αλλά και του Δήμου Ιωαννιτών. Ένα μεγάλο τμήμα της στέγης αποκολλήθηκε από κτίριο στην οδό Τέκμονο στην περιοχή του Βοτανικού, η οποία κατέληξε σε παρκαρισμένα οχήματα στο οδόστρωμα. Η στέγη υποχώρησε την ώρα της καταιγίδας και πιθανότητα από τις ρήπες του ανέμπου που κατά διαστήματα ήταν έντονες. Το ευτύχημα ήταν ότι εκείνη την ώρα δεν διερχόταν πεζή ή άλλα οχήματα από το συγκεκριμένο σημείο. Στα κάγκελα μπαλκονιού διαμερίσματος κατέληξε κολόνα της ΔΕΗ στην περιοχή Καρδαμιτσιών. Η κολόνα έσπασε με αφορμή την καταιγίδα και τμήμα της περιοχής έμεινε χωρίς ρεύμα. Στο σημείο έσπευσε συνεργείο του ΔΕΔΙΕ, το οποίο προχώρησε στην αποκατάσταση της ζημιάς. Το ευτύχημα ήταν ότι από την πτώση της κολόνας πάνω στο μπαλκόνι δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Θα παραμείνουμε κυρίες και κύριοι στο ίδιο θέμα και θα μιλήσουμε για το απογευματινό μπουρίνι και την καταιγίδα με ένταση και διάρκεια, όχι όμως από αυτές που δεν συνηθίζονται στα Ιωάννινα. Μετέτρεψε σε λίμνη μεγάλο κομμάτι της πόλης. Σπίτια πλημμύρισαν, επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές, δρόμοι ακόμα και κεντρικές αρτηρίες της πόλης όπως η Αρχιεπισκόπου Μακαρίου μετατράπηκαν σε ποτάμια. Για το θέμα αυτό όμως κοντά μας σήμερα έχουμε τον Δήμαρχο Ιωαννίνων, τον κύριο Θωμά Μπέκα, εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Κύριε Μπέκα, αρχικά να πούμε χρόνια πολλά για τις ημέρες και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μάλλον για πρώτη φορά σας φιλοξενούμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Αντεύχομαι και εγώ από καρδιάς για τις ημέρες. Είναι γεγονός ότι αναγκαζόμαστε να μιλούμε για πρώτη φορά, να συνομιλούμε για πρώτη φορά στα πλαίσια κάποιων δύσκολων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στο Δήμο μας. Και ξεκινώντας, θα μου επιτρέψετε να πω, να ζητήσω μάλλον καταρχάς συγγνώμη από τους συμπολίτες οι οποίοι επλήγησαν από το ακραίο αυτό καιρικό φαινόμενο, είτε σε επίπεδο κατοικιών είτε σε επίπεδο επαγγελματικών χώρων. Και εξαιτίας αυτού του γεγονότος, το πρώτο πράγμα που κάνουμε ως Δημοτική Αρχή είναι να ζητήσουμε, να αιτηθούμε, να χαρακτηριστεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έτσι ώστε αφού πάρουμε το OK από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στη συνέχεια να περιβούμε και τις περαιτέρω ενέργειες, οι οποίες έχουν σχέση είτε με το να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε κάποιους συμπολίτες μας για την αποκατάσταση των ζημιών, είτε στη συνέχεια να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε κάποιους πόρους για να προβούμε σε κάποια έργα τα οποία θα έχουν σχέση με την πολιτική προστασία γενικότερα, όχι μόνο την αντιπλημμυρική, αλλά γενικότερα την πολιτική προστασία,
Ένα ζήτημα το οποίο ούτως ή άλλως πλέον στους καιρούς μας και εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής έχει καταστεί πρωτεύων στην ατζέντα του κάθε Δήμου, του κάθε Δημάρχου, πιστεύω. Κύριε Μπέκα, πάμε να τα πάρουμε με μια σειρά. Τι, πέρα από ότι μίλησε και ο μετεωρολόγος και επιστημονικός καθηγητής ο κύριος Μπαρτσόκας και είπε ότι για ένα-δύο ώρο το νερό που έριξε στην περιοχή πέρασε κάθε μεγάλο ποσό των χιλιοστών. Κάτι που δεν έχει ξαναγίνει το τελευταίο διάστημα στα Ιωάννινα. Τι άλλο οδήγησε σε αυτή την κατάσταση που βλέπουμε και από τα πλάνα που έχουμε ανάμεσά μας και έχουμε τόσες ζημίες σε καταστήματα και σε σπίτια. Καταρχάς να συμφωνήσουμε ότι το φαινόμενο ήταν ακραίο. Και όπως 60, είπατε, αν δεν κάνω λάθος, έδωσε για 60 χιλιοστά βροχής σε ένα-δύο ώρο. Ο κύριος Βατζόκας έδωσε για 60 χιλιοστά βροχής σε ένα-δύο ώρο, εκ των οποίων 60 τα 40 έπεσαν συγκεντρωμένα σε μισή ώρα. Είναι ακραίες καταστάσεις, ακραίες ποσότητες βροχής. Άρα λοιπόν συμφωνούμε όλοι στο γεγονός ότι μιλάμε για ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση. Και γιατί το λέω αυτό το πράγμα. Σήμερα από το 112, από την Κεντρική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, ήρθε ένα μήνυμα το οποίο προειδοποιεί για πιθανά ακραία καιρικά φαινόμενα πάλι στα Γιάννα. Χτες, που πραγματικά υπήρξαν ακραία καιρικά φαινόμενα, δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση. Εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Σημαίνει όμως γενικότερα ότι θα μας βοηθούσε να προετοιμαστούμε καλύτερα σε επίπεδο πρόληψης του συγκεκριμένου φαινομένου τη συγκεκριμένη μέρα. Το πρόβλημα βέβαια είναι πολύ πιο σύνθετο, όπως είπα και προηγουμένως, και σχετίζεται με τα ακραία καιρικά φαινόμενα που τώρα θα παρατηρούμε πολύ πιο συχνά εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Εκείνο βέβαια το οποίο έχω να πω ότι παρότι δεν υπήρχε προειδοποίηση, μόλις εκδηλώθηκε το φαινόμενο, όλοι οι συναρμόδιοι, όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, από την πολιτική προστασία, τη δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης και το εργοτάξιο, ήμασταν παρόντες προσπαθώντας να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας και να απαλύνουμε γενικότερα αυτή την κατάσταση. Κύριε Μπέκα, μία ερώτηση πάνω σε αυτό, συγγνώμη που σας διακόπτω, μία ανωτελεία. Ως Δήμος είχατε μεριμνήσει για τον καθαρισμό των φρεατίων? Τι ακριβώς έχει? Ναι. Εγώ αντιλαμβάνομαι την αντίληψη των πολιτών, την άποψη των πολιτών, ότι την ευθύνη για τα πλημμυρικά φαινόμενα αυτά την φέρνουν τα βουλωμένα φρεάτια. Αλλά πραγματικά ψύχρεμα και ήρεμα θα πρέπει να πούμε το εξής. Μπορεί κάποια φρεάτια να ήταν βουλωμένα. Η πλειοψηφία των φρεατίων όμως είναι καθαρά. Να ξέρουμε ακριβώς λοιπόν και λίγο με επιστημονικούς όρους θα έλεγα και να προσδιορίζουμε τα γεγονότα. Πάνω από τα φρεάτια υπάρχουν ισχάρες των φρεατίων. Ουσιαστικά το νερό οδεύει στα φρεάτια του δικτύου απορροής ομβρίων μέσω των σχαρών. Η ένταση του φαινομένου, του συγκεκριμένου και της χαλαζόπτωσης αλλά και της ποσότητας βροχής και τα υλικά τα οποία ουσιαστικά ήρθαν φερτά εξαιτίας του φαινομένου πάνω στις χάρες, είτε αδρανή υλικά είτε φύλλα, ήταν αυτά τα οποία έφραξαν τις χάρες έτσι ώστε να μην δίνεται η δυνατότητα να λειτουργήσουν τα φρεάτια. Δεν υπήρξε πρόβλημα δηλαδή ότι τα φρεάτια ήταν βουλωμένα. Ουσιαστικά οι σχάρες των φρεατιών βούλωσαν από τα φερτά υλικά τα οποία ήρθαν και όπως σας είπα η αδρανή ή φύλλα εξαιτίας του έντονου καιρικού φαινομένου. Αυτή είναι η πραγματική αποτύπωση του γεγονότος και με πάσα ψυχραιμία και με πάσα ειλικρίνεια το καταθέτω αυτό. Σήμερα έχει και από το πρωί φαντάζομαι ότι υπάρχει κλιμάκιο του Δήμου που κάνει καταγραφή των ζημιών. Μιλάμε για μεγάλες ζημιές, μεγάλες υλικές ζημιές και σε ποιες περιοχές, κύριε Μπέκα? Και τα πλάνα τα οποία γενικώς κυκλοφορούν είτε σε επίπεδο διαδικτύου είτε σε επίπεδο κάλυψης που έγινε και από τηλεοπτικούς σταθμούς είναι εντοπισμένα θα έλεγα. Δηλαδή είναι συγκεκριμένες περιοχές, μεμονωμένες περιοχές και πολύ συγκεκριμένες που διαχρονικά εμφανίζουν μεγάλο πρόβλημα και κυρίως είναι το μέτωπο της παραλίμνιας περιοχής. Αντιλαμβάνεστε επειδή το ανάγλυφο των Ιωαννίνων είναι τέτοιο που ουσιαστικά η κατοφέρεια οδηγεί όλα τα νερά στην περιοχή της λίμνης. Εκεί λοιπόν διαχρονικά εμφανίζονται τα πιο έντονα προβλήματα. Στο μέτωπο δηλαδή, το παραλίμνιο μέτωπο.
Εκεί λοιπόν σήμερα πριν από λίγο, γι' αυτό σας ζήτησα να επικοινωνήσουμε και λίγο αργότερα, είχαμε μία μακρά σύσκεψη με συνεργάτες και πάρθηκαν και συγκεκριμένες αποφάσεις για κάποια αντιμετώπιση άμεση, κάποια αντιμετώπιση μεσοπρόθεσμη και κάποια αντιμετώπιση μακροπρόθεσμη. Άρα λοιπόν από το επόμενο διάστημα ξεκινάμε κάποιες δράσεις οι οποίες θα μπορούμε με εξαιτίας των οποίων και έργων, μικρών έργων σε πρώτη φάση, θα μπορούμε πολύ πιο γρήγορα να εκτονώσουμε το φαινόμενο. Υπήρχαν και κάποιες άλλες περιοχές του Δήμου μας, οι οποίες όμως θεωρώ ότι επλήγησαν λιγότερο από ότι συνολικά θα έλεγα το παραλίμνιο μέτωπο. Ποιες περιοχές εντοπίζουν εδώ και πολλά χρόνια τέτοιο πρόβλημα? Κυρίως σας είπα είναι το παραλίμνιο μέτωπο και κάποιες συνοικίες οι οποίες είναι στο τέλος της πορείας, θα έλεγα, του νερού, εκεί που τελειώνει το νερό για να φτάσει στην περιοχή της λίμνης, όπου υπάρχουν κάποιοι μεγάλοι οδικοί άξονες, όπου εκεί συγκεντρώνονται πολύ νερά και δεν μπορούν άμεσα να απορριφθούν και διοχετεύονται δεξιά και αριστερά που υπάρχουν κάποιες συνοικίες. Είναι ουσιαστικά κυρίως στο μέτωπο της λίμνης και κάποια έκταση στις παρυφές του μετώπου της λίμνης. Μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος, και όλα στην Τετάρτη έχετε Δημοτικό Συμβούλιο, θα είναι ένα από τα θέματα που θα θέσετε και εκεί, με τις νέες αποφάσεις που έχετε πάρει σήμερα από τη σύσκεψη που προφανώς είχατε. Προφανώς θα γίνει μια ενημέρωση του σώματος. Προφανώς θα ενημερώσω το σώμα και σε σχέση με τις αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν για την λήψη κάποιων άμεσων, έμεσων και μακροπρόθεσμων μέτρων που σας είπα. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε σε αυτές τις περιπτώσεις. Η αντιπολίτευση πάντα περιμένει για να κάνει την κριτική της και καλά κάνει. Αυτό είναι ο ρόλος της αντιπολίτευσης. Εμείς αυτό που προέχει είναι να συγκεντρωθούμε στο έργο μας και να μπορέσουμε να πάρουμε κάποια, να λάβουμε κάποια μέτρα γρήγορα για να μην. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να δοθούν και κάποιες αποζημιώσεις σε αυτούς που έχουν πληγεί αυτή τη στιγμή? Όπως σας είπα, κινώντας τη διαδικασία της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης του Δήμου. Από εκεί πέρα υπάρχει μία σειρά ενεργειών, οι οποίες από τη μία μεριά είναι οι ενέργειες οι οποίες θα δώσουμε το δικαίωμα σε κάποιους συμπολίτες μας να αιτηθούν αποζημιώσεις και σε δεύτερο επίπεδο είναι να μπορέσουμε να βρούμε κάποια χρηματοδότηση η οποία θα χρηματοδοτήσει αυτές τις δράσεις που σας είπα και αυτά τα έργα που σας είπα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον τα φαινόμενα αυτά. Μάλιστα. Κύριε Μπέγκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και για την παρουσία στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Ευελπιστώ να λυθεί άμεσα και να μην υπάρξουν άλλα τέτοια προβλήματα, όσο και δύσκολο είναι αυτό, γιατί όπως το είπατε και ο ίδιος, ότι με την κλιματική αλλαγή, πλέον στις μέρες μας και στο χειμώνα που έρχεται, θα είναι ίσως λίγο έως και πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και εγώ να σας ευχαριστήσω και να μου επιτρέψετε να κάνω και ένα τελευταίο σχόλιο, το οποίο πραγματικά θέλω να το ακούσουν και πολύ μεγάλη προσοχή οι συμπολίτες μας. Δυστυχώς παραδοσιακά το κεντρικό κράτος έχει επιλέξει στρατηγικά, θα έλεγα, ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης να είναι ο σάκος του μπόξ για ό,τι προβλήματα δημιουργούνται. Τι σημαίνει αυτό που καταθέτω? Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος στην αυτοδιοίκηση και κυρίως στον πρώτο βαθμό, χωρίς όμως τη διάθεση των ανάλογων πόρων, οικονομικών πόρων και ανθρώπινων πόρων, ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να μπορούμε να αντεπεξέλθουμε στην αντιμετώπιση των νέων αυτών αρμοδιοτήτων οι οποίοι μας δίνονται. Αυτό λοιπόν πρέπει να το λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη οι συμπολίτες μας. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε στα πλαίσια των δυνατοτήτων, αλλά να ξέρουν ότι την αποκλειστική ευθύνη για το στρατηγικό σχεδιασμό της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής δεν τον έχει η αυτοδιοίκηση. Τον έχει το κεντρικό κράτος. Την έχει το κεντρικό κράτος στην ευθεία αυτή. Άρα θα πρέπει να αλλάξουν και αυτά άρθρα έτσι ώστε να βοηθηθείτε και εσείς οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης που είστε στην πρώτη γραμμή και επαφή με τους δημότες. Εμείς δεν αρνούμαστε να αναλάβουμε αρμοδιότητες όταν μας δίνονται από το κεντρικό κράτος. Απαιτούμε όμως να έχουμε πόρους και οικονομικούς και ανθρώπινους για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις αρμοδιότητες αυτές οι οποίες μας δίδονται. Μάλιστα. Κύριε Μπέκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Παπαδατών Πρεβέζης, ο Άγιος Κοσμάς, το απόγευμα της Κυριακής πραγματοποίησε εκδήλωση με θέμα «Αθλητισμός και υγεία στην κεντρική πλατεία του χωριού».
Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Παπαδοτών Πρεβέζης, ο Άγιος Κοσμάς, το απόγευμα της Κυριακής πραγματοποίησε εκδήλωση με θέμα «Αθλητισμός και υγεία» στην κεντρική πλατεία στις Παπαδάτες Πρεβέζης. Την εκδήλωση συντόνισε ο γραμματέας του Συλλόγου, κύριος Γιώργος Τσεκλιάς. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Παπαδοτών Πρεβέζης, ο Άγιος Κοσμάς, διοργανώνει την απόψινή εκδήλωση για να τιμήσει τους αθλητές του χωριού μας και από τη γύρω περιοχή και να τονίσει τα ωφέλη για τον άνθρωπο που ασχολείται έστω και λίγο με τον αθλητισμό σε συνδυασμό με την υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή. Η εξασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επίπεδου υγείας αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα κάθε ανθρώπου, ανεξάρτητα από τη φυλή, τη θρησκεία, τις πολιτικές πεποιθήσεις και τις οικονομικές ή κοινωνικές συνθήκες. Η υγεία όλων των λαών είναι βασική προϋπόθεση για την επίτευξη της ειρήνης και της ασφάλειας και εξαρτάται από την πλήρη συνεργασία ατόμων και κρατών. Η διατροφή αποτελεί ιδανικό παράγοντα για τη διατήρηση της υγείας, την ανάπτυξη του σώματος και την ομαλή λειτουργία του οργανισμού. Όταν όμως αυτή συνδυαστεί με την άθληση, τότε κατορθώνεται το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα στο σώμα το δικό μας. Η άθληση λοιπόν στην καθημερινότητα και κυρίως στην καθημερινότητα των παιδιών μας είναι σημαντική. Γι' αυτό καλό θα ήταν οι γονείς να προτρέπουν τα παιδιά τους να ασχοληθούν με τον αθλητισμό από μικρή ηλικία για να μπορέσουν να αγαπήσουν από νωρίς αυτόν τον τρόπο ζωής. Άλλωστε, η γυμναστική είναι μια δραστηριότητα που ξεκινά από την αρχαιότητα και είναι σημαντικό ότι έχει φυσικά και πνευματικά ωφέλη. Η εκδήλωση ξεκίνησε με την ομιλία της Προέδρου του Συλλόγου, κυρίας Φωτεινής Αυγέρης. Ο αθλητισμός είναι συστηματική σωματική καλλιέργεια και δράση με συγκεκριμένο τρόπο, ειδικά μεθοδολογία και παιδαγωγική, με σκοπό την ύψιστη σωματική απόδοση ως επίδοση σε αθλητικούς αγώνες, στο αθλητικό και κοινωνικό γίνεσθε. Πέρα από αυτό, ο αθλητισμός είναι και κοινωνικός θεσμός, ο οποίος είναι ενδεικτικός της κάθε κοινωνίας και του πολιτισμού της. Οι επαρχές του αθλητισμού απαντώνται στην αρχαία Ελλάδα, που αποτελούσε διάφορους σκοπούς. Για παράδειγμα, στην αρχαία Σπάρτη ο αθλητισμός ήταν μορφή στρατιωτικής εκπαίδευσης, ενώ στην αρχαία Αθήνα είχε κοινωνική και εκπαιδευτική αξία. Ποιες είναι οι ομορφές του αθλητισμού? Ο αθλητισμός παίρνει διαφορετικές μορφές ανάλογα με την κοινωνική διάσταση που έχει, αλλά και τα κατά πόσο αποτελεί ή όχι επάγγελμα. Οι μορφές του αθλητισμού είναι πέντε. Επαγγελματικός αθλητισμός, ερασιτεχνικός αθλητισμός, μαζικός, ιστορική ανάπτυξη του αθλητισμού. Παρά το γεγονός ότι έγινε αναφορά στις διαφορετικές προσεγγίσεις γύρω από την εμφάνιση και ανάπτυξη του αθλητισμού με βάση τις διάφορες θεωρίες που υπάρχουν, γι' αυτόν χρειάζεται να γίνει μια προσπάθεια αναφοράς έστω και υποπτικά στην ιστορία του. Δεν επιχειρούμε εδώ μια αυστηρή ιστορικογραφική προσέγγιση του αθλητισμού, αλλά μια απλή αρχαιολόγηση των σταδίων στην ανάπτυξή του. Με βάση τα προηγούμενα μπορούμε να πούμε ότι ο αθλητισμός ως έννοια διαμορφώθηκε στους μετεμορικούς χρόνους. Αυτό απορρέει από το γεγονός ότι η λέξη αυτή δεν συνεντάται ούτε στην Οδύσσεια ούτε στην Ιλιάδα. Βέβαια, πάντα με αναφορά τον αρχαίο ελληνικό αθλητισμό και όχι με τον αναφέρεται στα έργα άλλων αρχαίων πολιτισμών. Πιθανότητα η έννοια διαμορφώθηκε με την καθιέρωση ιερών αγώνων, όπως ήταν οι Ολυμπικοί αγώνες στην αρχαιότητα, Ολύμπια, τα Ίσμια, κατά τον 8ο αιώνα π.Χ. Ο αθλητισμός από αυτήν τη μορφή είναι καθαρά αγωνιστικός και βέβαια που αλλάζει με την πάροδο του χρόνου και την κατάργηση των Ολυμπιακών αγώνων που έγινε το 392-393 μετά Χριστόν από το Μέγα Θεοδόσιο. Ακολούθησε η ομιλία της εκπαιδευτικού Παναγιώτας Φίτζου. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους ηλικιωμένους, καθώς μειώνει τον κίνδυνο πτώσεων και τραυματισμών. Η σωματική άσκηση επηρεάζει θετικά και την ψυχική υγεία. Κατά τη διάρκεια της άσκησης, το σώμα απελευθερώνει ενδορφίνες, γνωστές και ως τις ορμόνες της ευτυχίας, οι οποίες βελτιώνουν τη διάθεση και μειώνουν τα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης. Η άσκηση βοηθά επίσης τη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου και την αύξηση της ενεργητικότητας κατά τη διάρκεια της ημέρας.
δεν πρέπει να παραλείψουμε και τα κοινωνικά ωφέλη της άσκησης. Μέσα από την συμμετοχή σε ομαδικά αθλήματα ή δραστηριότητες, τα άτομα έχουν την ευκαιρία να κοινωνικοποιηθούν, να γνωρίσουν νέους ανθρώπους και να δημιουργήσουν φιλίες, κάτι που ενισχύει την κοινωνική συνοχή και το αίσθημα του ανήκει. Συνοψίζοντας, η άσκηση είναι ένας βασικός πυλώνας για μια υγιή και ισορροπημένη ζωή. Δεν χρειάζεται να είμαστε επαγγελματίες αθλητές για να απολαύσουμε τα ωφέλη της. Ακόμη και μικρές καθημερινές δραστηριότητες, όπως το περπάτημα, το ποδήλατο ή ο χορός, μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Το σημαντικό είναι να βρούμε μία μορφή άσκησης που μας ευχαριστεί και να την εντάξουμε στην καθημερινότητά μας για να ζούμε καλύτερα και με μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής. Στην εκδήλωση για τη σημασία του αθλητισμού αναφέρθηκε ο εκπαιδευτικός και αθλητής Βασίλης Πνευματικός. Μια και το θέμα είναι αθλητισμός και υγεία, να πω και τι εννοούμε με τη λέξη υγεία. Με τη λέξη υγεία εννοούμε φυσικά την υγεία στο σύνολό της, την ψυχοσωματική υγεία. Γιατί κάθε πρόβλημα στο σώμα αντανακλά και στην ψυχή και το αντίστροφο. Είμαστε μια ολότητα, ψυχή και σώμα. Εξ αυτού νους υγιής εν σώματι υγιή, mens sana in corpore sano. Πρέπει να ευχόμαστε να υπάρχει νους υγιής σε σώμα υγιές. Αυτό είναι αντιδάνειο του νους υγιής σε σώμα τη υγιή από το ποίημα του σατυρικού ποιητή του Γιουβενάλη. Οι αρχαίοι μας πρόγονοι όχι μόνο το υιοθέτησαν, αλλά και επινόησαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες και άσκησαν το πνεύμα τους με θαυμαστά αποτελέσματα. Για χάρη της παρουσίασης θα μιλήσω ξεχωριστά για σωματική και ψυχική υγεία ως αποτέλεσμα της άθλησης. Ας ξεκινήσουμε ωφέλη στη σωματική υγεία. Θωράκιση του ανοσοποιητικού συστήματος. Η αερόβια άσκηση, και θα εξηγήσω παρακάτω τι είναι αερόβια, όχι μεγάλης έντασης ας πούμε απλά, ενισχύει την άμυνα του οργανισμού έναντι μικροβιωτικών και κυρίως υιογενών λοιμόξεων. Μια μελέτη του 2018 συσχέτισε την ήπια άσκηση με χαμηλότερη συχνότητα εμφάνισης οξείας ανεπνευστικής νόσου και λιγότερες ημέρες αναρρωτικής άδειας από την εργασία. Ο ακριβής τρόπος με τον οποίο η άσκηση υποστηρίζει την ανοσία δεν είναι ξεκάθαρος. Ωστόσο υπάρχουν πολλές θεωρίες. Ορισμένοι επιστήμονες πιστεύουν ότι οι αντιφλεγμονώδεις επιδράσεις της σωματικής δραστηριότητας εξασφαλίζουν καλύτερη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Η εκδήλωση έκλεισε με τη βράβευση των αθλητών της περιοχής. Ο αθλητής που θα παρουσιάσω θα είναι ο Αλέξιος Κούτσελος, ο οποίος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης ΑΜΕΑ στα Ήπτιο, στα 100 μέτρα, πήρε το χάλκινο μετάλλιο. Για μένα όμως είναι ολυμπιονίκης της ζωής και έχει κερδίσει το χρυσό μετάλλιο της ζωής. Θα παρακαλέσω τον κύριο Στράτο Ιωάννου, αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, να έρθει να παραδώσει στον Αλέξιο το βραβείο του. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Ιωάννου, ο οποίος παραβρέθηκε σήμερα παρά το πρόγραμμα των ημερών, το οποίο δεν του αφήνει περιθώριο να έχει ελεύθερο χρόνο, και τίμησε για μια ακόμη φορά με την παρουσία του τις εκδηλώσεις του συλλόγου μας. Είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι. Σε μια ομιλία που πρέπει, αναφέρθηκε ότι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι στον κόσμο είναι οι Έλληνες μαθητές. Και λέω τι λέει. Το πρωί λέει πάνε σχολείο, γυρνάνε, θα πάνε προπόνηση, θα πάνε σε ένα φροντιστήριο, θα πάνε ή σε κάποιο οδείο ή κάποια άλλη δραστηριότητα, θα πρέπει να διαβάσουν, έχει φτάσει το βράδυ και δεν έχουν προλάβει, όπως είπε και ο κ. Βασίλης, να παίξουν. Αυτό είναι ένα κομμάτι που πρέπει να το δουν και το κράτος, αλλά και γενικότερα το εκπαιδευτικό σύστημα, πώς θα βάλουν το παιχνίδι στη ζωή των παιδιών και να γίνονται πράγματα μέσα στον αθλητισμό, μέσα από το παιχνίδι.
Όσον αφορά αυτό για τον αθλητισμό, θα ήθελα να σας προσκαλέσω όλους. Είναι τιμή για το Δήμο μας. Νομίζω πρέπει να είναι πρώτη φορά στο Δήμο μας που έρχεται Εθνική Ελλάδα. Τις 22 του μηνός, 8 η ώρα, στο κλειστό Φιλιππιάδας, στο ΔΑΚ Φιλιππιάδας, είναι ένας διεθνής φιλικός αγώνας μεταξύ Ελλάδας-Βουλγαρίας, κάπα 20 ετών. Είναι οι αυριανοί πρωταθλητές, οι αυριανοί αθλητές που θα πλαισιώσουν τις ομάδες πανευρωπαϊκά και παγκόσμια ακόμα. Σας προσκαλώ όλους. Θα είναι τιμή για εμάς, αλλά και για το Δήμο, να χειροκροτήσουμε αυτόν τον διεθνή αγώνα, φιλικό αγώνα. Πασί πήγαινε δίπλα. Μαζί, μαζί. Ο κύριος Ευάγγελος Κατσίμπρας παρακαλείται να έρθει στο βήμα να δώσει το βραβείο στον κύριο Κωνσταντίνο Λιόντι. Η μητέρα του θα παραλάβει το βραβείο. Παρακαλέσω τον κύριο Τέφα, πρόεδρο του Ναυτικού Ομίλου Πρέβεζας, να έρθει να δώσει το βραβείο στην κυρία Ευγενία Βασιλείου. Παρακαλέσω τον κύριο Μάνθο Κότση, εκπαιδευτικό από το χωριό μας, να έρθει να δώσει το βραβείο στην κυρία Ελπίδα Κατσάνου. Η κυρία Φωτεινή Αυγέρη, πρόεδρος του Συλλόγου, θα δώσει το βραβείο στον κύριο Βασίλη Πνευματικό. Ο ομιλών θα παραδώσει το βραβείο στον κύριο Κωνσταντίνο Κίτσιο Γιαννάκη. Συνελήφθη χθες το πρωί στην Ιγουμενίτσα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιγουμενίτσας Αλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί Αλοδαπών. Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν το γεωταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε ο κατηγορούμενος με συνοδηγό Αλοδαπό, ο οποίος στερούταν των απαιτούμενων ταξιδιωτικών εγγράφων για την νόμιμη είσοδό του στη χώρα. Από τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος είχε παραλάβει προηγουμένως τον Αλοδαπό από σημείο στα ελληνοαλβανικά σύνορα, μέσω των οποίων εκείνος είχε εισέλθει λίγο νωρίτερα παράνομα στη χώρα. Το παραπάνω όχημα κατασχέθηκε, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη εισαγγελία πρωτοδικών θεσπρωτείας. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε εδώ κοντά σας με τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας.
Καλοκαίρι για διακοπές, Ελωμάς για προσφορές. Γραβιέρα 9 και 28. Φάγε το Τάλ 2,79. Τράτα τόνι και τόνο σαλάτες, μείον 35%. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς. Επίσης, μέχρι την Τρίτη στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης θα βρείτε δοδόνι φέτα δοχείο μόνο 10,99 το κιλό. Κρέτα φάρμς λουκάνικα καπνού μόνο 3,99 το κιλό. Μπούτι κοτόπουλου συντηρισμού νοπό μόνο 3,19 το κιλό. Δοδόνι στραγγιστό γιαούρτι χύμα μόνο 2,98 το κιλό. Καραμολέγκο σούβλα κόπιτες 25% φθηνότερα. Ελωμάς χαρτί κουζίνας 2 τεμαχίων μόνο 3,98. Μεγάλες προσφορές μόνο στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης. Τα δικά μας ντόπια καταστήματα. Μπορεί να φαίνονται ίδια, όμως αυτό ξεχωρίζει για την οστιμιά του και την καταγωγή του. Είναι κοτόπουλο από τον Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας, που εδώ και 40 χρόνια σας χαρίζει γεύση και υγεία. Άρτα. Κοτόπουλα από την Ήπειρο της γεύσης. Εδώ στην καρδιά της Ηπείρου, σε ένα κόσμο που η γαστρονομία συναντά την παράδοση, γεννιέται ένας θρύλος. Κασκαβάλι Πίνδου, το έφι ποτηρί που ταξίδευε με τα άλογα από τις κορυφές της Πίνδου στα πέρατα του κόσμου. Σήμερα, χάρη στις συντονισμένες πρωτοβουλίες της περιφέρειας Ηπείρου, το κασκαβάλι παράγεται ξανά στον τόπο του. Με την ίδια αυθεντική διαδικασία, διαχειρός καράλι. Ταξιδεύει ήδη σε όλη την Ελλάδα με τη μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ και πιστοποιείται σύντομα ως προϊόν γεωγραφικής ένδειξης. Επιλεγμένα εστιατόρια της περιοχής μας αγκαλιάζουν ήδη με αγάπη το κασκαβάλι Πίνδου. Το χρησιμοποιούν σε πολλές πρωτότυπες συνταγές μοναδικής γαστρονομίας για να μας χαρίσουν αξέχαστες γευστικές εμπειρίες. Κασκαβάλι Πίνδου. Γεύση που ξυπνάει μνήμες, ταξιδεύει την ψυχή και αγγίζει την καρδιά. Κασκαβάλι Πίνδου. Διαχειρός καράλι. Φροντιστήριο Κύκλος. Το σχήμα της επιτυχίας. Φροντιστήριο Κύκλος. Η επιτυχία είναι θέμα επιλογής. Βασιλείος Κωνσταντίνου 42, Άρτα. Πλήθος κόσμου βρέθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Μενίδη του Δήμου Ευφυλοχίας. Ήταν μια βραδιά γεμάτη μελωδίες και φως, όπου μάγεψε τους παραβρισκόμενους. Ο Δήμος Ευφυλοχίας, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Πανακανάρνια 2024, διοργάνωσε το βράδυ της Κυριακής στο Μενίδη τη Βαρκαρόλα, τη μεγάλη γιορτή της θάλασσας και της μουσικής. Σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων στην παραλία Μενιδίου, η Βαρκαρόλα πλημμύρισε τη θάλασσα με χρώματα και αγαπημένες μουσικές. Thank you.
τα νερά του Αμβρακιμκού γέμισαν από δεκάδες βάρκες, ενώ ντόπιοι και επισκέπτες απόλαυσαν ένα μοναδικό δρόμενο με υπέροχες μελωδίες και χοροδούς, όπως ένα εντυπωσιακό ουράνιο υπερθέαμα, δικαιολογώντας απόλυτα το γιατί η Βαρκαρόλα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα θερινά πολιτιστικά γεγονότα στο Δήμο Αμφιλοχίας. Thank you.
Καταδόροι υπό την καθοδήγηση του μαέστρου Βαγγέλη Κοτρότσου επιβιβάστηκαν στη βάρκα και τους οδήγησε σε ένα ταξίδι μελωδιών, γεμάτο από παραδοσιακές καντάδες μιας άλλης εποχής. Λίγο πριν τις 9.30 η βάρκα στολισμένη με πυρσούς και γιορτινά φώτα ξεκίνησε από το λιμάνι. Οι καταδόροι με τις φωνές τους να αντανακλώνται στα ήρεμα νερά του αμβρακικού κόλπου άρχισαν να τραγουδούν. Τραγούδια που κουβαλούσαν μέσα τους την νοσταλγία και την αγάπη και ταξίδεψαν το κοινό πίσω στο χρόνο σε εποχές όπου η μουσική και η θάλασσα συνυπήρχαν αρμονικά. Σε αυτή τη μοναδική βραδιά γνώρισε μεγάλη δόξα με τον κόσμο να πλημμυρίζει τους δρόμους και την παραλία απολαμβάνοντας την ποιότητα και την αισθητική της εκδήλωσης. Το πρώτο Αμβρακία Φεστιβάλ ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία στη λίμνη Αμβρακία στο στρατόπεδο Ψαρογιάννης στην Αμφιλοχία. Το φεστιβάλ πλαισιόνταν από αγαπημένους καλλιτέχνες και ανάμεσά τους και ο Σωκράτης Μάλαμας, που ταξίδεψαν το κοινό σε μια άλλη εποχή. Ο Δήμος Αμφιλοχίας φιλοξένησε στις 16 και 17 Αυγούστου το πρώτο Αμβρακία Music Festival που πραγματοποιήθηκε σε μια ιδηλιακή τοποθεσία δίπλα από τη λίμνη Αμβρακία στην Αμφιλοχία.
Το άλλοτε εγκατελειμμένο στρατόπεδο Ψαρογιάννη μετατράπηκε για 2 ημέρες σε μια εστία πολιτισμού και μουσικής, με ένα πλούσιο πρόγραμμα συναυλιών με καταξιωμένους καλλιτέχνες. Το φεστιβάλ διεξήχθη το διήμερο 16 και 17 Αυγούστου σε μια πρωτοποριακή δράση δίπλα στη Λίμνη Αμβρακία, που στόχος είναι να γίνει σημείο αναφοράς για την περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και ταυτόχρονα να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία διασκέδασης στο κοινό. Το μουσικό πρόγραμμα περιελάμβανε στις 16 Αυγούστου συναυλίες με τον Παύλο Παυλίδη, τον Εθισμό και το Γιντίκι, και το Σάββατο 17 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε η μεγάλη συναυλία με τον Σοκράτη Μάλαμα, την Ιουλία Καραπατάκη και τον Εισβολέα. Βρισκόμαστε στην Αυρακία, άντια δίπλα στη Λίμνη. Το κάναμε εδώ για να έχετε την ευκαιρία μέσα σε μια ρομαντική βραδιά με τη σχεδόν πανσέλινο. Αμέ. Πραγματοποιείται το φεστιβάλ γίνεται ένας κόμβος συνάντησης του κοινού με το μαγευτικό τοπίο της Λίμνης Αυρακίας και με αγαπημένους καλλιτέχνες που προσέφεραν στους επισκέπτες 2 μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές. Και του καθρέφτη τη λιμιά να τα βάζεις. Ζαρκαδιά ξαφνιασμένα θα πεταθούν, θα φύγουν για τα δάση κι από το είδωλό σου θα λυπούνε τα μάτια και η φωτιά. Θα ψάξεις τους δικούς σου τυφλός
και τρομαγμένος. Ήρθε ο καιρός να μάθεις ποιοι σ' αγαπούν. Μα η πόλη είναι άδεια κι ο μάνης τη αισίας. Θα αφήσει το χρησμό του στη ξένη γη, σε ξένη γη. Μακρινό, τα μάτια μου θολώνουν κι ο αέρας παρομενίζει. Μου λέει τραγούδι ξένο, τραγούδι άλλο παρομένο. Καραμελίνο, πώς θα θες, δεν έχεις λόγους κι αφορμές, δεν κάνεις βήμα. Όσα κοστίζουν μια δραχμή, για τους κοστίζουν μια ζωή, δεν είναι κρίμα, δεν είναι κρίμα. Αποφασίσω σκαλοπάτι να πατήσω. Όλες και σχωρισμένες μνήμες μου ζωντανές. Χέρια μου ρυψασμένα με κορμιά παραδεισένια. Δρόμο σας κοιτάζω, ξυπνάω κι ανατριχιάζω. Για τους κατασκηνωτές, τα πρωινά πραγματοποιήθηκε κάτω από τη σκιά των ελαιόδεντρων πρακτική γιόγκα με επιστοποιημένη δασκάλα και καθ' όλη τη διάρκεια του διημήμερου φεστιβάλ ήταν σε εξέλιξη οι υπαίθριες δραστηριότητες και το εργαστήρι κρουστών αλλά και διάφορα μουσικά πάρτι. Ο Δήμος Αφιλοχίας, στο πλαίσιο των ενεργειών αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας και της υποστήριξης των δράσεων, αναδεικνύει την ευρύτερη περιοχή και έθεσε το φεστιβάλ υπό την αιγίδα του. Αντιβισμός και βασανός του.
κοπέλες. Μου κάνει αυτά τα τσάλινια, αυτά που κάνουν οι κοπέλες. Φωνάζω με σε τσέρις, να σκόβεις το καλύτερο. Και φέρνουμε και δύο απ' τα τρία το μακρύτερο. Αυτή η δικτύωση, η κοινωνική. Γκανιάτσας. Επισκευές κινητών τηλεφώνων όλων των εταιριών. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Xperia Sony. Samsung Collection Point. Γνήσια ανταλλακτικά. Στις καλύτερες τιμές και τρίμηνη εγγύηση επισκευής. Δωρεάν διάγνωση και εκτίμηση κόστους. Γκανιάτσας, Ζάρα 69, Άρτα. Η επιγραφή μιας επιχείρησης είναι η υπογραφή της. Γι' αυτό και οι επιγραφές 555 εφαρμόζουν σε όλη την Ήπειρο και όχι μόνο τις πιο εξελιγμένες τακτικές για να φαίνεσαι παντού. Για επιγραφές, μεταλλικά γράμματα, καλύψη οχημάτων, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικά μπάνερ και έντυπα, αλλά και ειδικές κατασκευές, επιγραφές 555. Εδώ και 45 χρόνια. Έκτο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, όπισθεν πράκτικερ και στην ΚΑΠΑ ΑΛΦΑ Φεβρουαρίου 167 στα Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26 510 94 501, αλλά και στο επιγραφές 555.gr. Γενικά έθριος θα είναι για αύριο καιρό στη Βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος θα είναι για ο καιρός στην κεντρική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι για αύριο καιρό στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος είναι ο καιρός στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι πνέουν δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Ευχαριστούμε που μείνατε και απόψε κοντά μας. Καληνύχτα σε όλους σας.